μπαίνει με το καροσάκι του μέσα στο βαγόνι. Τώρα εδώ είχαμε μια δυσκολία από την πλευρά στο ΡΟΣΕ. Τα οχήματα που χρησιμοποιεί δεν μπορούν να μπουν, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό και δεν το είχαν. Τώρα που το έχουμε. Θέλουν, θα τα βάλουμε. Την εβδομάδα θα μεταφερθούν. Και θα φέρουμε το τρένο στην πρώτη γραμμή, ώστε να μπορεί από εδώ να μπαίνει. Στον σιδηροδρομικό σταθμό Σερών βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Τον κύριο Καραμαλή υποδέχθηκε σε εγκαταστάσεις του ΟΣΕ ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Αθανάσιος Κοταράς. Όπως έγινε γνωστό, σε μία εβδομάδα από τώρα αναμένεται να τοποθετηθεί ένα νοβατόριο στον σταθμό των Σερών, αλλά και της Δράμας, για τα άτομα με αναπηρία. Ήταν υποχρέωση της πολιτείας να γίνει αυτό. Ζούμε στο 2020 και ήταν ντροπή για μία μοντέρνα πόλη, ντροπή για έναν οργανισμό, να μην υπάρχει προσβασιμότητα για τους ανθρώπους με αναπηρία, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα είμαστε εδώ στο σταθμό στις Σέρες του ΟΣΕ μαζί με τον κύριο Κοταρά από τον ΟΣΕ, γιατί καταφέραμε στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που έχει η κυβέρνηση για τους ανθρώπους με αναπηρία και το οποίο έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προεργασία σε όλα τα Υπουργεία και θα ανακοινωθεί κεντρικά από την κυβέρνηση ποιες είναι οι δράσεις. Εμείς να ξεκινήσουμε όμως από τα δικά μας και να πούμε ότι εδώ μετά από αρκετή προσπάθεια και με την Τρενοσέ αλλά βασικά με τον ΟΣΕ και να ευχαριστώ τον κύριο Κοταρά, σε μια εβδομάδα θα υπάρχει ένα αναβατόριο για τους ΑΜΕΑ. Κάτι το οποίο ήταν υποχρέωση της πολιτείας να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε στο 2020 πλέον. Είναι ντροπή για μια μοντέρνα πόλη, είναι ντροπή για έναν οργανισμό να μην μπορεί να έχουν προσβασιμότητα οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες. Επομένως, σε μια εβδομάδα το αναβατόριο θα είναι γεγονός, τόσο εδώ και στη Δράμα. Στόχος του ΟΣΕ είναι να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα και για τα άτομα με αναπηρία. Τόνισε από την πλευρά του ο αναπηρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Αθανάσιος Κοταράς, ο οποίος υπογράμμισε ότι και στις Σέρες και στη Δράμα τα δύο αναβατόρια θα παραδοθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο ΟΣΕ έχει προμηθευτεί τα αναβατόρια, έχει έρθει σε συνόηση με τη συνδρομική επιχείρηση, δηλαδή την Τρενοσέ, που θα πρέπει να το χρησιμοποιεί για τους επιβάτες. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα το μεταφέρουμε και θα το παραδώσουμε στην Τρενοσέ για χρησιμοποίηση και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι πολίτες των δύο πόλεων. Μια σημαντική έτσι. Ναι, ναι. Και παράλληλα έχουμε φτιάξει και μία ράμπα, εάν για κάποιες είτε για καρότσια είτε για καροτσάκια και εκτός αμελεδί, για να βοηθήσουμε την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών προς το σταθμό.